Γεια σας φίλες και φίλοι από το αθλητικό κέντρο της ΕΠΣ Ξάνθης, αγοράς των νέων, ανάμεσα στην ομάδα των νέων της Ξάνθης με τις κόκκινες εμφανίσεις οι γηπεδούχοι με τις άσπρες εμφανίσεις ομάδα της ΕΠΣ της Δράμας, οι δύο ομάδες που έχουν κατέβει. Για την ομάδα της Δράμας, ο Βεζιρίδης ο πρόδρομος είναι ο τερματοφύλακας, με το νούμερο 2 Τάσιος ο Ανέστης, 3 Αθανασιάδης Θεμιστοκλής, 4 Αυγουστάτος Άγγελος, 5 Παρασκευάς Τέργιος, 6 Οικονομίδης Χρήστος, 7 Κούτκας Ευστράτιος, 8 Παπαϊωάννου Δημήτρης, 9 Γεωργιάδης Λάζαρος, 10 Λυκίδης Αναστάσιος και με το νούμερο 11 ο Πούλας ο Μιχάλης. Από την άλλη πλευρά, η ομάδα της Ξάνθης με τις κόκκινες εμφανίσεις, με τερματοφύλακα τον Μπαμπούρη, τον Ρασίμογλου, το νούμερο 3 τον Φραγκούλη, το 4 τον Μπαζίδη, το 5 τον Τζιρίδη, το 6 τον Κουτσογιάννη, το 7 τον Χουσένογλου, το 8 τον Σαντζαρίδη, το 9 τον Παπαδόπουλο, το 10 τον Κουτσογιάννη τον Χρήστο και το 11 τον Θορμόγλου. Διαιτητής της αναμέτρησης είναι ο Καβαλιώτης ο Ψωμόπουλος με τον Αχλαζίδη και Τσιάρα. Απλά ο διαιτητής έχει αλλάξει μόνο, οι βοηθοί είναι οι ίδιοι. Όπως νωρίτερα προηγήθηκε το παιχνίδι των παιδών Ξάνθης και Δράμας, 0-0 το αποτέλεσμα. Και τώρα ο αγώνας των νέων αναμένεται σε λίγο να ξεκινήσει. Να πούμε ότι στον πάγκο κάθονται η Μουζενίντοφ, Ευθυμιάδης, Καλωσίδης, Κουφαζής, Κορδοκούζης, Καλιμάνης και Ζαμπουρίδης για την ομάδα της Δράμας. Ενώ από την άλλη πλευρά για την ομάδα της Ξάνθης, η Βαγιανός, ο Κούπας, Λαπαδόνης, Μαλάκης, Ιωαννίδης, ο Δεμενίκος και ο Δημητριάδης με το νούμερο 12. Αυτή λοιπόν είναι η αποστολή για τους γηπεδούχους. Και αυτή είναι η αποστολή για την ομάδα της Δράμας. Ωραία τιμό για να ξεκινήσει το παιχνίδι. Με την ομάδα της Δράμας στην σέντρα. Με Αθανασιάδη. Θυμίζουμε ότι στην πρώτη αγωνιστική η ομάδα της Δράμας πέρασε νικηφόρα με το Ευρύ 1-9 μέσα στη Χαλκιδική. Από την άλλη πλευρά 3-3. Στο πολλά αποτέλεσμα για την ομάδα της Ξάνθης. Στην Αθράγη θα γίνει μεγάλη πάσα εκεί που θα βγει ο Μπαζοίδης να κόψει σε πλάγιο για τον Τάσιο στην εκτέλεση του πλαγιού. Οι κόντρες το εκμεταλλεύονται με τον καλύτερο τρόπο οι γηπεδούχοι και να τώρα στην πρώτη αντεπίθεση θα γίνει σε το σούτ, η απόκρουση του Βεζιρίδη, πρώτη καλή στιγμή με το ξεκίνημα. Είναι με το νούμερο 11 ο Θωμόγλου αυτός που έκανε το σούτ. Ο Βεζιρίδης έπεσε, έβγαλε την μπάλα σε κόρνερ, πρώτη καλή στιγμή για την ομάδα της Ξάνθης με τον Θωμόγλου και τον Βεζιρίδη να αντιδρά σωτήρια. Το τελεί το κόρνερ ο παίχτης
της Ξάνθης με Φάλτζο, αλλά ο Βεζιρίδης και στη φάση αυτή δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα, θα μπλοκάρει σταθερά. Θα παίξει με τον Αθανασιάδη από τα αριστερά σε μια νέα προσπάθεια εντυπωματωνέων της Αδράμας. Ο Αθανασιάδης στο κέντρο του γηπέδου με τον Παπαϊωάννου. Κονομίδης χωρίς να βρει συμπαίχτη κατέληξη σε πλάγιο. Με τον Ρασίμογλου στην εκτέλεση του πλάγιου. Τάσιος. Ο Γουσενόγλου παραχωρήσει στο πλάγιο για να καταλήξει τελικά out. Με τον Μπαμπούρη στο ελεύθερο. Ραφάλ που χρεώνεται στον Παπαϊωάννου. Τάσιος. Με Κονομίδης με τον Παπαϊωάννου. Παρασκευάς Αθανασιάδης. Η μπάλα πέρασε, αλλά εκεί η άμυνα θα απομακρύνει. Με τον Παπαϊωάννου πίσω στον Παρασκευά. Κονομίδης. Με τον Τάσιο τώρα από τη δεξιά πλευρά. Τάσιος προσπαθεί να περάσει, το καταφέρνει προς στιγμή. Επιμένει βέβαια, ανάγκαζε να γυρίσει την μπαλά πίσω. Με τον Κούτκα να χάνει τελικά. Παπαϊωάννου. Τάσιος. Έχει βγει μπάλα. Πλάγιο για την ομάδα των νέων της Αδράμας. Με τον Τάσιο στην εκτέλεση του πλάγιου. Μπάλα έρχεται μέσα στην περιοχή. Με τον Παπαϊωάννου. Προσπάθησε να αποφύγει. Δεν θα τα καταφέρει. Θα κάνει τελικά το επιθετικό φάουλ. Φραγκούλης. Ο Αυγουστάδος κέρδισε φάουλ εκεί από τον Χουσένογλου. Ο Οικονομίδης με τον Κούτκα. Τάσιος. Θα χάσει την μπάλα για να βγει πλάγιο. Με τον Ρασίμογλου. Τάσιος έκοψε, Κούτκας. Με Παπαϊωάννου και τον Παρασκευά. Αθανασιάδης. Παλιά περνάει και ελέγχεται εύκολα, θα έλεγα, από τους γηπεδούχους. Με τον Θωμόγλου. Μπαλά πίσω και τον Παπαϊωάννου. Μπαλιά δεν είναι καλή. Με Τάσιο κεφαλιά. Παρασκευάς με Αυγουστάτο να γυρίζει πίσω στον Βεζιρίδη. Ποιος απομακρύνει. Κεφαλιά προς τα πίσω, όπως η μπάλα απομακρύνεται. Με τον Οθωμόγλου.
Παρασκευά έκοψε, επιμένουν οι γηπεδούχοι. Αλλαγή παιχνιδιού εκεί που ο Χουσένογλου δεν θα προλάβει. Τάσιος εκτελεί το πλάγιο με τον Αυγουστάτο. Τάσιος, πολύ ωραία στον Κούτκα. Κονομίδης με τον Παπά Ιωάννου και τον Παρασκευά. Ο Πούλας πίσω. Γεωργιάδης κάνει τη μεγάλη πάσα εκεί που ελέγχεται από τον Μπαμπούρη. Παπά Ιωάννου. Παρασκευάς. Κούτκας με Πούλα. Οι κόντρες. Παπά Ιωάννου. Πούλας. Θα κάνει φάουλ. Με τον Φραγκούλη στην εκτέλεση αυτού του φάουλ για την ομάδα των νέων της Εξάνθης. 0-0 το αποτέλεσμα. Παρασκευάς. Με τον Τάσιο. Κούτκας. Τάσιος. Για να καταλήξει η μπάλα σε κόρνερ. Το πρώτο κόρνερ για το πρώτο μέρος για την ομάδα των νέων της Δράμας. Πηγαίνει ο Λυκίδης να το εκτελέσει. Λυκίδης από το πρώτο κόρνερ για την ομάδα των νέων της Δράμας. Με φάλτσο, αλλά πέρασε κεφαλιά και το γκολ είναι ο Αυγουστάτος. Ευνηδιάστηκε θα έλεγα για άμυνα των νέων της Ξάνθης. Εκεί ο Αυγουστάτος με κεφαλιά θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα και θα κάνει το 0-1 με τον Αυγουστάτο μετά την εκτέλεση του κόρνερ του Λυκίδη. Αδράνεια στην άμυνα, το εκμεταλλεύτηκε ο Αυγουστάτος για να κάνει με το κεφάλι το 0-1 για την ομάδα των νέων της Δράμας. Σέντρα που έγινε με τον Κούτκα που κέρδισε. Κούτκας θα γυρίσει την μπάλα πίσω. Κονομίδης με τον Αθανασιάδη. Παπαϊωάννου, το 1-2 με τον Πούλα, μπάλα πίσω, Οικονομίδης, το σούτ από μακρύ μπάλα κοντράρι για να καταλήξει άου τελικά. Στο 10ο λεπτό του πρώτου μέρους στο γκολ για την ομάδα της Αδράμας με τον Αυγουστάτο. Αθανασιάδης απομακρύνει. Γεωργιάδης. Κούτκας με τον Παπά Ιωάννου. Πέρασε Πούλας, κόντρες εκεί. Μπαίνει στη φάση. Τελικά απομακρύνθηκε η μπάλα. Με τον Παρασκευά, τον Αθανασιάδη, τον Οικονομίδη. Θα γυρίσει πίσω στον Βεζιρίδη. Αυγουστάτος, ο σκόρερ του τερματός για την ομάδα της, των νέων της Δράμας. Με τον Παρασκευά. Παπαγιώνου. Γεωργιάδης. Με τον Μπαζοίδη να διώχνει.
Κουτσογιάννης προσπάθησε να βγάλει την μπάσα χωρίς αποτέλεσμα. Με τον Νατάσιο. Ούτκας. Και πάλι Τάσιος. Οικονομίδης. Εμπορεσολικίδης. Μακριά μπαλά από τον Αυγουστάτο. Σατζαρίδης κεφάλια με τον Οικονομίδη, τον Παπαγιωάννου. Αυγουστάτος με τον Παρασκευά. Μπαλιά για τον Πούλα. Έκοψαν με τον Μπαζοίδη. Τάσιος. Και έχουμε φάουλ που κάνει ο Οικονομίδης πάνω στον Χουσένογλου. Αυγουστάτος που έκοψε. Με τον Αθανασιάδη να κάλυπτει να γίνει μπάλα σε πλάγιο. Παπαγιάννου με τον Οικονομίδη. Αυγουστάτος. Παρασκευάς. Με τον Οικονομίδη. Παπαγιάννου. Αθανασιάδης. Πούλας. Οικονομίδης. Αλλαγή παιχνιδιού. Δεν θα περάσει μπάλα εκεί. Προσπαθούν. Αν τελικά ο Λυκίδης έχει τον λέγο της μπάλας. Με τον Κούτκα. Οικονομίδης. Παπαγιωάννου. Οικονομίδης. Πάσα με τον Γεωργιάδη. Παπαγιωάννου. Και που πάει μπάλα είναι ο Παρασκευάς. Θα χάσει την μπάλα τελικά. Και να η προσπάθεια αντεπίθεσης με τον Αθανασιάδη να δίνει τη λύση. Πρώτου Κουτσογιάννη. Γεωργιάδης. Δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης εκεί, καταλήγει εύκολα στον Μπαμπούρη. Το βολέ του Μπαμπούρη, Κουτσογιάννης με τον Τάσιο. Παρασκευάς με Αθανασιάδη. Κούτκας διορθώνει με τον Οικονομίδη. Μπαλιά πέρασε για τον Οπούλα. Πίσω Αθανασιάδης. Οικονομίδης με τον Παπαγιωάννου. Παπαγιωάννου με τον Γεωργιάδη. Με το Λυκίδη μάλλον. Θα χάθει η μπάλα. Παρασκευάς θα ξαναπάρει. Θα κάνει και το στόχο από μακριά. Καταργιά out. Με τον Μπαμπούρη. Αθανασιάδης. Με τον Οικονομίδη. Τον Αθανασιάδη. Κοντράρει και έχουμε πλάγιο ο Τσιρίδης. Θα το εκτελέσει. Αθανασιάδης έκοψε. Παραπίσω. Με τον Αυγουστάτο. Τον Αθανασιάδη. Παρασκευάς. Αυγουστάτος με τον Βεζιρίδη και στη συνέχεια ο Παρασκευάς είναι αυτός. Παπαγιωάννου
νέο λάθος με οικονομίδη, τον Κούτκα. Μπαλιά ψάχνει τον Γεωργιάδη, δεν περνάει. Ο Μπαζοίδης έδιωξε. Μπαλά σε πλάγιο με τον Τάσιο στην εκτέλεση του πλαγιού. Το Μόγλου με Αθανασιάδη τον έκοψε και συνέχεια απομάκρυνε. Παπαϊωάννου, Οικονομίδης και Αυγουστάτος. Κούτκας με τον Τάσιο που βγαίνει από την δεξιά πλευρά, αφήνει στον Λυκίδη. Λυκίδης με Τάσιο, δεν βγαίνει το 1-2, ωστόσο επιμένει ο Τάσιος. Παραπέρνει ύψος ο Πούλας, τελικά προλαβαίνει ο τροματοφύλακας ο Μπαμπούρης για να μπλοκάρει. Τάσιος. Μπαζοίδης έκοψε. Με τον Τάσιο. Μέρασε στον Κούτκα. Λυκίδης με το λάθος που γίνεται. Και να τώρα η αντεπίθεση με τον Χουσένογλου. Παπαδόπουλος. Θωμόγλου. Με Αθανασιάδη μπροστά του, θα του πάρει την μπάλα. Παρασκευάς, ο οποίος θα κάνει το λάθος στην προσπάθεια του να διώξει πάσα. Αυγουστάτος άπλος το πόδι έκοψε. Για στήριγμα ο Τάσιος που θα διώξει. Ο Κούτκας με τον Παπαϊωάννου. Ο Παπαϊωάννου θα κρατήσει την μπάλα, πέρασε πάσα για τον Πούλα. Για να δούμε, θα προλάβει, δεν προλαβαίνει ο Πούλας. Έπεσε ο Μπαμπούρης και μπλόκαρε. Για να αφήσει για τον Τσιρίδη. Θωμόγλου. Ο Παπαδόπουλος δεν μπορεί να δώσει την πάσα. Θωμόγλου με τον Τσιρίδη. Μπαλιά, κεφαλιά με τον Αυγουστάτο. Βεζιρίδης με τον Παρασκευά. Κούτκας. Αυγουστάτος με τον Παρασκευά. Οικονομίδης. Λυκίδης με τον Τάσιο. Την αλλάξει παιχνίδι, ψάχνοντας τον Γεωργιάδη. Προλάβε μπαλακή, απομακρύνθηκε και συνέχεια έχουμε το φάουλ που δίνεται για την ομάδα των νέων της Εξάρτης. Με τον Μπαζοίδη στα εκτέλεσσα του φάουλ.
Παρασκευάς Ευγένιο Βεζιρίδης. Παρασκευάς με τον Αθανασιάδη. Μπαζοίδης διώχνει με τον Παρασκευά. Παπαϊωάννου. Οικονομίδης. Κούτκας. Παπαδόπουλος. Χουσένογλου. Θα περάσει ο Χουσένογλου τον Αυγουστάτο. Θα βγάλει και την σέντρα. Κατέληξε out και θα έχουμε και την κάρτα στον Αυγουστάτο για την προηγούμενη φάση που προσπάθησε να κόψει κάπως βία τον Χουσένογλου. Παρασκευάς με Αθανασιάδη. Λυκίδης, Θωμόγλου. Αυγουστάτος. Με τον Παρασκευά. Παπαϊωάννου. Ο Κούτκας προσπάθησε εκεί. Ο Μπαζοίδης με δυσκολία θα βγάλει την μπάλα σε κόρνερ τελικά. Με τον Αθανασιάδη πέρασε στον Κούτκα. Τάσιος. Αργή σέντρα. Διώχνει άμυνα. Με τον, τον Οικονομίδη σουτάρι μπάλα κοντράρι. Καταλήγει σε νέο κόρνερ. Με τον Κούτκα στην εκτέλεση του κόρναρ. Εκτελείται το κόρναρ με γροθιές η μπάλα. Έρχεται, παραμένει στην περιοχή. Το σούτ όμως που γίνεται εκεί από τον Οικονομίδη καταλήγει out. Το μήντερ να παραμένει με τον γκολ του Αυγουστάτου στο 10ο λεπτό. Η ομάδα των νέων της Δράμας προείδεται της Ξάνθης με κεφάλια μετά την εκτέλεση κόρνερ του Λυκίδη. Μπαμπούρης. Παπαϊωάννου. Ο Τσιρίδης που έδιωξε. Αθανασιάδης και αυτός με τον Λυκίδη. Προσπάθησε Αθανασιάδης με τον Λυκίδη. Απομακρύνει την μπάλα από τον Φραγκούλη. Οικονομίδης το λάθος εκεί. Παπαδόπουλος. Ο Τάσιος διώχνει. Μπαζοίδης που έκοψε. Οι κούντρες. Ο Ρασίμογλου. Πλάγιωνε για την ομάδα των νέων της Ξάνθης. Κουτσογιάννης δεν μπόρεσε. Το πρόγειο και πάλι για τους γηπεδούχους.
με τον Ορασίμογλου. Τάσιος Κουτκάς σε νέο πλάγιο. Κουτκάς και πάλι που απομάκρυνε. Μπαζοίδης που έκοψε, Παπαδόπουλος, Χουσίνογλου, Παπαδόπουλος, Τάσιος, Κούτκας πρόλαβε. Με τον Παπαϊωάννου. Παρασκευάς, με Αθανασιάδη. Ηρακλή. Θωμόγλου. Το Λάσος και πάλι Θωμόγλου. Βγήκε στη φάση ο Πούλας. Βαραβγαίνει πλάγια με τον Ρασίμογλου και σηκώσει ο βοηθός και βγει μπάλα πλάγιο. Πούλας. Ο Σατζαρίδης χρειάζεται με φάουλ. Τάσιος. Σατζαρίδης. Παρασκευάς. Παπαϊωάννου. Συνεχίζει ο Παπαϊωάννου η μπάλα. Τελικά έχουμε φάουλ. Οικονομίδης, μπαλαπλάγια με τον Τάσιο, νέο πλάγιο για του μαδωνέων της Δράμας, με τον Τάσιο να πηγαίνει. Τάσιος στην εκτενή του πλάγιου. Εδώ με την σέντρα Γεωργιάδη σε προσπάθηση για την κεφαλιά για να καταλήξει out την μπάλα. Λυκίδης με τον Πούλα Παπαϊωάννου. Λυκίδης με τον Γεωργιάδη Παπαϊωάννου, με τον Αθανασιάδη, ο οποίος θα χάσει την μπάλα. Παρασκευάς που έκοψε, Πούλας Παπαϊωάννου, Γεωργιάδης με Πούλας. Λυκίδης. Μπαλά καταλήγει σε πλάγιο. Με τον Αθανασιάδη σε έκθεση στο πλάγιο. Τον Γεωργιάδη προσπάθησε ο Λυκίδης για να καταλήξει σε πλάγιο για την ομάδα των νέων της Ξάνθης με τον Τσιρίδη στο πλάγιο. Λυκίδης σε νέο πλάγιο.
με τον Τσίριδη. Αθανασιάδης, Παπαϊωάννου με τον Πούλα. Πουλάς προσπαθεί να βρει τον τρόπο εκεί να κάνει το σούτ, βγαίνει πολύ πλάγι στο κόρνερ με τον Κούτκα, η σέντρα διώχνει ο Ρασίμογλου. Κορομίδης με τον Τάσιο προλαβαίνει. Παρασκευάς. Αθανασιάδης. Παπαϊωάννου. Ο Πουλάσα κόντραρε και με το Ρασίμογλου για να καταλήξει σε πλάγιο. Με τον Οικονομίδη. Παρασκευάς. Πέρασε για τον Γεωργιάδη, δεν ακολούθησε κάποιος εκεί για να καταλήξει στα χέρια του Μαμπούρη που έκανε το βολέ. Παρασκευάς με Κουτσογιάννη. Αθανασιάδης που έκοψε, Παπαϊωάννου θα χάσει την μπάλα. Με τον Ρασίμογλου σε μια προσπάθεια τον Κούτκα τελικά να είναι αυτός που έχει την κατοχή την μπάλα. Και προσπάθει τώρα με τον Οικονομίδη. Γεωργιάδης δεν μπόρεσε. Τάσιος που γύρισε και έρθει την μπάλα. Τάσιος προνοριαστόν ο Πούλα. Πούλασα. Θες να βγάλει την μπάλα πλάγια, οι κόντρες τον ευνοούν για να δούμε αν θα προλάβει να γυρίσει την μπάλα. Γύρισε, δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης εκεί. Και ο Λυκίδης και ο Γεωργιάδης στα μακριά από την φάση. Στη συνέχεια Τσιρίδης θα κάνει το λάθος, θα πάρει ο Θανασιάδης. Άνοιξε το κοντρόλ, Τσιρίδης προσπαθεί να διορθώσει. Οι κόντρες με τον Θωμόγλου. Κουτσογιάννης. Βαθιά παλιά. Με τον Θωμόγλου να διεκδικεί ο Παρασκευάς, θα γυρίσει πίσω στον Βεζιρίδη και αυτός για τον Παρασκευά. Αθανασιάδης. Τσιρίδης. Θωμόγλου. Ο Οικονομίδης με τον Πούλα. Οικονομίδης στο 1-2. Θέλει να κάνει κατά μέτωπο επίθεση, δεν κατάφερε. Τον έκοψαν, ωστόσο ο Αθανασιάδης και πάλι. Ο Σαντζαρίδης τον έκοψε, Παπαϊωάννου περνάει ωραία, συνεχίζει την προσπάθειά του, θα δώσει ωραία και για τον Γεωργιάδη. Γεωργιάδης έξω από την πόρχη, πέρασε στον Πούλα, Πούλασα δεν μπόρεσε να πλασάρει με τα πούδια. Η μπάλα που μακρύνεται πλάγια με τον Κούτκα να είναι κάτοχος, να γυρίζει πίσω στον Οικονομίδη. Οικονομίδης επιχειρεί την εσέντρα, βρίσκει τον Γεωργιάδη, μάλλον προσπάθησε με τον Γεωργιάδη. Εκεί βγήκε. Με το γόνατο φαίνεται να χτύπησε τον Γεωργιάδη, ο τερματοφύλακας, θα ήθελα να το πιστεύω. Διακοπή στο παιχνίδι. Παπαϊωάννου με τον Αθανασιάδη. Με Αθανασιάδη στο πλάγιο στον Παπαϊωάννου. Αποφεύγει ωραία, συνεχίζει ο Παπαϊωάννου. Πάει στην ατομική προσπάθεια, θα πέσει, θα κερδίσει και το φάουλ από τον Παπαδόπουλο.
Ο Ψωμούπουλος κάνει παρατήρηση στον Παπαδόπουλο, κάπως βία, θέλει να σταματήσει τον Παπαγιωάννου σε την επέλαση που έκανε προς την περιοχή των νέων της Εξάνθης και είναι ο Οικονομίδης αυτός που θα εκτελέσει το φάουλ. Οικονομίδης θέλει να περάσει εδώ. Πρέπει να χτύψει στο πρόσωπο. Ο Αθανασιάς κοινά τώρα με τον Κουτσογιάννη. Βγαίνει ο Βεζιρίδης ψύχρεμα στον Κούτκα και αυτός για τον Τάσιο. Τάσιος μεγάλη πάσα για τον Γεωργιάδη. Αυγουστάτος. Κούτκας. Πούλας. Παρασκευάς. Οικονομίδης. Με τον Πούλα. Οικονομίδης. Ο Κούτκας είναι τώρα, είναι ο Τάσιος που βγαίνει από πλάγια. Θα βγει σέντρα. Λυκίδη σουτάρι. Θα μπλοκάρει. Ο τραυματοφυλάκης, πολύ καλή προσπάθεια ωστόσο. Με τον Λυκίδη. Να βρίσκει την μπάλα στην κίνηση, να σουτάρει εύκολα για τον τραυματοφυλάκα των νέων της Ξάνθης που μπλοκάρει. Αθανασιάδης, Παπαϊωάννου με τον Παρασκευά. Αυγουστάτος που έδιωξε, Πούλας. Ο Κούτκας προσπαθεί. Έκοψαν οι αμυντικοί με τον Ρασίμουκλου. Με τον Αυγουστάτο να παραχωρεί το πλάγιο. Έχουμε και την πρώτη αλλαγή. Ο Κουτσογιάννης είναι αυτός που βγήκε. Ο Λαπαδόνης είναι αυτός που μπήκε στο παιχνίδι. Παπαδόπουλος. Το Μόγλου θα κάνει το shooting out. Τον Βεζιρίδη και τον Αθανασιάδη. Αθανασιάδης με τον Αυγουστάτο που απομακρύνει. Θα γίνει το λάθος. Ο Πούλας πάει στην ατομική προσπάθεια, τον κοντράρει όμως εκεί ο Φραγκούλης, ο οποίος απομάκρυνε. Και συνέχεια ο Παπαδόπουλος, η παλιά δεν θα προλάβει. Ο Χουσένογλου κατέληξε σε πλάγιο για την ομάδα των νέων της Δράμας που προηγείται με 1-0 της Εξάνθης με τον γκολ του Αυγουστάτου με κεφαλιά μετά την εκτέλεση του κόρνα του Λυκίδη. Κούτκας, πλάγιο. Με τον Τάσιο. Ωραία πάσα για τον Γεωργιάδη. Είναι δυνατή όμως από τον Παπαϊωάννου. Μπλόκαρε.
Αυγουστάτος Πούλας Παπαϊωάννου στον Αθανασιάδη. Η σέντρα δεν θα πάει εκεί που θα ήθελε και στη συνέχεια με τον Οικονομίδη κάνει το κάτι παραπάνω, θα χάσει, διορθώνει ο Παπαϊωάννου με τον Τάσιο. Οι κόντρες, Τάσιος με τον Παπαϊωάννου. Οικονομίδης θα χάσει την μπάλα, Χουσένογλου με Αυγουστάτο, θα έχουμε και φάουλ. Σκευάς έκοψε. Λυκίδης. Παπαϊωάννου. Η παλιά δεν περνάει. Ο Ράσιμογλου είναι αυτός που έκοψε. Τάσιος. Κόντρες. Κούτκας και Τάσιος. Αυγουστάτος με τον Παρασκευά. Αθανασιάδης δεν μπόρεσε, πλάγιο. Πάμε, παπά, πάμε. Με τον Τσιρίδη στην εκθέση του πλαγιού. Με τον Παπαϊωάν, με τον Τσιρίδη. Ο Πουλάς Λυκίδης με τον Οικονομίδη. Πάσα στον Κούτκα που είναι από την δεξιά πλευρά. Κούτκας να κρατήσει την μπάλα, κίνηση, αλλαγή προτιμά να κάνει. Εκεί που δεν υπάρχει κάποιος συμπαίκτης, ο Τσιρίδης αφήνει να καταλήξει σε πλάγιο. Το εκτελεί ο ίδιος. Θωμόγλου με τον Αυγουστάτο σε πλάγιο. Θωμόγλου. Αθανασιάδης με τον Οικονομίδη. Και το φινάλι του πρώτου μέρους 0-1 με τον γκολ του Αυγουστάτου με κεφαλιά μετά το κόρνο που εκτέλεσε. Ο Λυκίδης, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα με κεφαλιά και έτσι έχουμε το 0-1 για την ομάδα των νέων της Δράμας. Επιστροφή για το δεύτερο μέρος της αναμέτρησης ανάμεσα στην ομάδα των νέων της Ξάνθης και της Δράμας. 0-1 με τον γκολ του Αυγουστάτου. Ο Μαντωνέων της Δράμας προηγείται της Ξάνθης. Στη σέντρα με τον Κουτσογιάννη οι γηπεδούχοι. Τσιρίδης, η βαθιά παλιά. Αθανασιάδης απομακρύνει. Παπαϊωάννου με τον Αυγουστάτο. Μπαλιά. Ρασίμογλου προσπάθησε να κόψει ο Κούτκας με τον Ρασίμογλου κοντά. Θα καταφέρει να βγάλει την σέντρα και έχουμε τον γκολ. Είναι ο Πούλας αυτός μετά την ωραία σέντρα που έγινε από τον Κούτκα. Ο
κουλάς με πλασέ μέσα από την περιοχή. Θα κάνει το 0-2 στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Έχουμε το δεύτερο γκολ για την ομάδα του νέου της Δράμας, με τον Πούλα να εκμεταλλεύεται με τον καλύτερο τρόπο την σέντρα που βγήκε από τον Κούτκα και να κάνει το 0-2 με το ξεκίνημα, με το καλημέρα θα λέγα. Μπράβο Στράτο! Με το καλημέρα λοιπόν του δεύτερου μέρους, το δεύτερο γκολ για την ομάδα των νέων της Δράμας. Ο Ρασίμογλου, τον Παπαδόπουλο, Τάσιος. Στο και δύσκολα θα παραχωρήσει πλάγιο ο Χουσένογλου, τα κοντά του. Χουσένογλου. Τον Τάσιο στο πλάγιο. Λυκίδης. Ο Ιωαννίδης έχει πει στο παιχνίδι το νούμερο 17. Ο Μπασουρίδης έχει βγει. Παπαδόπουλος, Αυγουστάτος, Οικονομίδης, επιμένει, ο Ρασίμογλου απομάκρυνε, Αυγουστάτος με τον Κουτσογιάννη, Αυγουστάτος κερδισμένος και απομακρύνει, Λυκίδης, με τον Τσιρίδη να βγάζει σε πλάγιο. Με τον Τάσιο που απομάκρυνε, Ιωαννίδης, ο Ρασίμογλου θα εκτελέσει το πλάγιο. Ο Ρασίμογλου πλάγιο. Παπαϊωάννου, Παρασκευάς, με τον Γεωργιάδη που πήρε την κεφαλιά, Λυκίδης, πολύ ωραία για τον Πούλα, είναι λίγο δυνατή, έτσι κατέληξε στα χέρια του τερματοφύλακα. Το βολέ. Πούλας. Με Αθανασιάδη. Μπαλακοντράρι. Επιμένει ο Αθανασιάδης. Θα μπει ο πλάγια στην περιοχή. Θα ανοίξει τον κοντρόλ. Θα δώσει τον Παπαγιώνα. Αυτός δεν θα κάνει το σούτ. Κατέληξε άλλο όμως. Παρασκευάς που έκοψε, μπαλιά και πάλι με τον Παρασκευά που ελέγχει την μπάλα.
Επιμένει, συνεχίζει την προσπάθειά του, άνοιξε τον κοντρόλ, βγήκε σε πλάγιο. Αθανασιάδης από μακρινά. Ο Λυκίδης μάλλον αναγκάζει τον Φραγκούλη να βγάλει σε πλάγιο. Συμπληρώσαμε 7 λεπτά από το δεύτερο μέρος, 0-2. Αυγουστάτο στο 10ο λεπτό του πρώτου μέρους, στο 47 το δεύτερο γκολ με τον Απούλα. Παπαδόπουλος, μάλλον τώρα είναι ο Παπαδόπουλος, θα γυρίσει πίσω για τον Τσιρίδη που απομάκρυνε. Νωρίτερα ήταν ο Θωμόγλου. Τσιρίδης παραχωρεί νέο πλάγιο. Τον Αθανασιάδη, Λυκίδης, μπάλα μακριά, εκεί που ο Τάσιος θα κόψει την προσπάθεια του Χουσένογλου και τον Ρασίμογλου. Με τον Παπαδόπουλο, επιμένει ο Παπαδόπουλος, θα κάνει το λάθος, Κούτκας. Προσπάθησε ο Ιωαννίδης, έκοψε Τάσιος και αυτός σε πλάγιο. Με τον Τάσιο στην εκτέλεση του πλάγιου. Κούτκας πέρασε στον Λυκίδη. Έχει βοηθεί offside. Χουσένογλου στην εκτέλεση του offside με τον Παπαϊωάννου, Αθανασιάδης με τον Τζιρίδη να παροχωρεί πλάγιο. Πλάγιο με τον Αθανασιάδη να το εκτελεί. Με Αθανασιάδη και Παπαϊωάννου. Αθανασιάδης. Οικονομίδης με τον Τάσιο. Παπαδόπουλος Τάσιος. Αυγουστάτος σε πλάγιο. Με τον Τσιρίδη στην εκθέση του πλαγιού. Αθανασιάδης. Με τον Παπαδόπουλο η ομάδα των νέων της Ξανθής σε μια προσπάθεια η βαθιά παλιά που γίνεται για τον Χουσένογλου, ο Τάσιος σε καλύτερη θέση, μπάλα κοντράρι όμως τον Χουσένογλου για να αναγκάσει τον Τάσιο να κάνει φάουλ.
Ο Θαμόγλου είναι αυτός που θα έκανε στο φάουλ. Δύο παίχτες στο πρόχειρο τείχος για την ομάδα των νέων της Δράμας και Θαμόγλου εκτελεί κεφαλιά πάνω από το ζουδοκάρι. Ο Ιωάννης προωθείται και κάνει την κεφαλιά, κατέληξε out όμως. Κανένας κίνδυνος για τον Βεζιρίδη. Το 0-2 διατηρείται εδώ στο αθλητικό κέντρο της Ξάνθης. Στην δεύτερη αγωνιστική τον Βεζιρίδη Παπαϊωάννου, Ιωαννίδης, με τον Παπαδόπουλο, Κούτκας, πολύ ωραία στον Οικονομίδη, θα περάσει ωραία αυτός ο Οικονομίδης, θα δώσει έτοιμο γκολ θα έλεγα για τον Λυκίδη που από καλή θέση δεν μπόρεσε να βρει αιστεία, έτσι χάθηκε. Αυτή η πολύ καλή προσπάθεια από τον Κούτκα, τον Οικονομίδη μάλλον, ο οποίος με όλο τρόπο πέρασε, έδωσε την μπάλα στον Λυκίδη, ο οποίος πλάσανε, αλλά την μπάλα κατέληξε out. Το 0-2 παραμένει και τον τραυματοφύλακα της Ξάνθης να κάνει το ελεύθερο. Το 1-2 τώρα Λυκίδης. Πάσα για πούλα στην πλάτη όμως. Ο Μπαμπούρης θα μπλοκάρει για να κάνει και το βολέ με τον Παρασκευά. Ουσανόγλου. Κούτκας. Λυκίδης. Θέλησε να περάσει. Επιμένει. Η μπαλιά δεν πέρασε. Με τον Οικονομίδη. Κάνει φάουλ στον Παπαδόπουλο. Με τον Αρασίμογλου στην εκτέλεση του φάουλ. Θα γίνει το λάθος τελικά, διορθώνει ο Αυγουστάτος και η αντεπίθεση με τον Γεωργιάδη. Ιωαννίδης έκοψε, Παπαδόπουλος τώρα. Με τον Μπουτσογιάννη που κόβεται σε πλάγιο από τον Ρασίμουγλου να πηγαίνει. Εκτελεί το πλάγιο. Παπαδόπουλος, Ρασίμουγλου. Θέλει να βγάλει την σέντρα εκεί, ο Βεζιρίδης δεν έχει δύσκολο έργο, θα μπλοκάρει. Αθανασιάδης. Πλάγιο με τον Αθανασιάδη. Παπαϊωάννου. Αυγουστάτος με τον Οικονομίδη να επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Βεζιρίδη. Παρασκευάς. Τσιρίδης. Μπάλα πλάγια. Με Αθανασιάδη σε εκτέλεση. Συμπληρώσαμε τα 20 λεπτά από το δεύτερο μέρος, 0-2. Ενώ έχω δίνει αλλαγή ο διαιτής. Κακή εκτέλεση του πλαγιού από τον Αθανασιάδη.
Παπαδόπουλος. Τα βρει ωραία, αλλά και ο Θανασιάδης θα χαλάσει τα σχέδια. Στον Λαπαδόνη και τώρα με τον Κούτκα δεν περνάει πάσα. Τάσιος που μένει στη φάση, δίνει στον Γεωργιάδη, αυτός για τον Κούτκα και πάλι στον Τάσιο που βγαίνει στην πλάτη και από πλάγια. Θα βγει η σέντρα, σέντρα σούτο εκεί. Ο τερματοφύλακας θα μπλοκάρει, ο Μπαμπούρης, το βολέ. Ο Κουτσογιάννης, ο Παπαδόπουλο, ο Κοντράρη, Τάσιος με Παπαϊωάννου, αποφεύγει ωραία Παπαϊωάννου, μπαλιά για Γεωργιάδη, επιμένει ο Γεωργιάδης, μπαλιά του δεν θα περάσει, με τον Οικονομίδη, Παπαϊωάννου. Πούλας. Κονομίδης πέρασε για τον Τάσιο, για τον Κούτκα. Σπάσει να γυρίσει, να βρει συμπαίχτη, δεν τα κατάφερε, απομακρύνει την μπάλα, έρχεται που κινείται ο Αθανασιάδης. Παρασκευάς. Κονομίδης με τον Τάσιο. Παρασκευάς. Αθανασιάδης. Παρασκευάς, μπαλιά δεν περνάει, ο Παπαγιώνου προσπαθεί, εκεί ήρθε για βοήθεια ο Λυκίδης, πήραν την πάρα και πάλι τώρα, ο Παπαγιώνου πολύ ωραία η κάθετη πάσα, Πούλας, πλασάρι, δοκάρι, φάση που συνεχίζεται και έχουμε μεγάλη στιγμή για την ομάδα των νέων, τόσο ο Πούλας όσο και ο Γεωργιάδης, αν και προσπάθησαν να πετύχουν την μπάλα, να στείλουν την μπάλα στα δίχτυα, δεν τα κατάφεραν. Ωστόσο το 0-2 διατηρείται, τόσο ο Ποσίμωμο Γεωργιάδης που ήταν στην δεύτερη προσπάθεια στο σούτ που πάνω στη γραμμή έσωσαν οι αμυντικοί. Στο ξεκίνημα της φάσης βέβαια ο Πούλας ήταν αυτός που πλάσαρε μπάλα, βρήκε δοκάρι, βγήκε πλάγια για να έρθει ο Γεωργιάδης από εκεί μετά να συνεχίσει και αυτός την ίδια τύχη, χαμένη ευκαιρία. Πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Νέων της Δράμας για το τρίτο γκολ που δεν έγινε βέβαια. Ο Πούλας έχει την μπάλα. Δώσει τον Γεωργιάδη, Κονομίδης με τον Λυκίδη, Γεωργιάδης. Δεν ακολούθησε κάποιος. Πρασίμογλου. Αυγουστάτος, θα διώξει, Ιωαννίδης πιο μακριά, Παπαϊωάννου θα βρει το Λυκίδη και πάλι Παπαϊωάννου, πολύ ωραία Λυκίδης, θα σουτάρει εύκολα όμως στα χέρια, άλλη μια πολύ καλή συνεργασία, χωρίς όμως το επιθυμητό αποτέλεσμα, το γκολ, Παρασκευάς, Κονομίδης, Παρασκευάς. Πλάγιο. Αλλαγή με Παπαδόπουλο να βγαίνει από το παιχνίδι. Παπαϊωάννου, το λάθος. Με τον Τσιρίδη. Τον
Ο Κουτσογιάννη μπάλα πίσω. Κούτκας με τον Ρασίμογλου. Κούτκας θα βρει τον Λυκίδη, δεν θα προλάβει όμως. Με τον Φραγκούλη, κόντρα, Κονομίδης. Θα γυρίσει πίσω στον Βεζιρίδη. Παρασκευάς. Αθανασιάδης με τον Πάπα Ιωάννου. Πάπα Ιωάννου. Λυκίδης. Παλιά πλάγια, δεν περνάει όμως τον Ασίμογλου, θα κόψει. Και αντεπίθεση τώρα για την ομάδα των νέων της Ξάνθης, η παλιά για τον Θωμόγλου. Βγαίνει στη φάση ο Παρασίβας, κόβει σε πλάγιο. Έχουμε άλλη μια αλλαγή για την ομάδα των νέων της Ξάδης. Τώρα θα βγει ο Παπαδόπουλος. Ο Βαγιάνος είναι αυτός που μπήκε στο παιχνίδι. Είναι το σύνθεστο και δύσκολο από τον Χουσένογλου. Κατέληξε out. Παρασκευάς με τον Φραγκούλη που έκοψε. Θα κατέληξε σε πλάγιο. Με τον Βαγιανού. Λυκίδης, Βαγιανούς, κόντρα. Με τον Φραγκούλη στην εκτέλεση του πλαγιού. Κουτσογιάννης με τον Βαγιανό. Παρασκευάς είναι κοντά. Ωστόσο η μπάλα θα επιστρέψει στον Φραγκούλη. Θα κερδίσει ο Πούλας. Γεωργιάδης ζητάει και παίρνει ο Δίνευσέτ. Ο Δίνευσέτ. Ο βόηθος Κούτκας. Ο Γιάννης κάλυψε και την προσπάθεια του Κούτκα, τον ανάγκασε να βγάλει την μπάλα out και ο Μαμπούρης στο ελεύθερο. Παπαγιώνου, πολύ ωραία για τον Κούτκα. Κούτκας πλασάρι, δοκάρι, μπάλα Κούτκας που επιμένει. Προσπάθεια του Γεωργιάδη. Πάνω στη γραμμή σώζεται η φάση. Επιμένουν οι παίκτες της νεότητας δράμας με τον Παπαγιάννου να σουτάρει και να καταλήγει μπάλα. Μια πολύ καλή προσπάθεια των παίκτων των νεότητας δράμας με τον Κούτκα να χορεύει τους αμυντικούς.
των νέων της Ξάνθης. Μπάλα στο δοκάρι, από εκεί μετά θέλησε να γυρίσει την μπάλα. Το κατάφερε ο Γεωργιάδης, σούταρε. Πάνω στην γραμμή σώθηκε η αιστεία των νέων της Ξάνθης από τρίτη παραβίαση, σωστό 0-2. Ο παραμένει. Ενώ έχουμε θέμα με κράμπα εκεί, να δούμε ποιος είναι. Παπαγιάννου, Παπαγιάννου είναι. Και να είναι και η πρώτη αλλαγή για την ομάδα των νέων της Δράμας. Όντως αυτό γίνεται, ο Παπαγιάννου βγαίνει. Καλημέρας, είναι αυτός που έχει μπει στο παιχνίδι. Κουτσογιάννης. Με τον Βαγιανό. Κουτσογιάννης διώχνει ο Αυγουστάδος σε πλάγιο. Κουτσογιάννης. Βαγιανός. Τσιρίδης. Προσπάθεια τώρα με τον Παρασκευά που βρίσκει χώρο, το εκμεταλλεύεται Παρασκευάς. Δίνει ωραία εκεί, Τσιρίδης δίνει offside όμως ο βοηθός. Βαγιανός. Με τον Οικονομή που έκοψε, η μπάλα έρχεται στον Πούλα, αυτό στον Λυκίδη και πάλι Πούλας. Θα παίξει γρήγορα τον αδειό, εκεί όμως η μπάλα θα καταλήξει σε πλάγιο. Με τον Τσιρίδη θα εκτελέσει το πλάγιο. Και πάλι βγαίνει στην πλάτη ο Αθανασιάδης. Αθανασιάδης θα μπει ο πλάγια στην περιοχή, δεν μπόρεσε όμως να βγάλει σέντρα, μια και προβολή εκεί. Ο Φραγκούλης έβγαλε σε κόρνερ. Με Κούτκα στην εκτέλεση του κόρνερ. Ο Κούτκας εκτελεί το κόρνερ, πάει στο δεύτερο δοκάρι. Αυγουστάτος προωθήθηκε, γίνει κάτοχος. Επιστρέφει με σέντρα, κεφαλιά του Πούλα, νέα κεφαλιά υπάρχει offside όμως. Παρασίμογλου, διώχνει. Παπαϊωάννου με τον Καλυμάνη, μπάλα κοντράρει και έρχεται τελικά στον Οθωμόγλου. Πούλας. Ωραία, βρίσκει τον Κούτκα. Κούτκας θα κάνει το σούτ. Θα μπλοκάρει ο τροματοφύλακας. Θα την προσφέρει καλή προσπάθεια από τον Κούτκα. Παρασκευάς,
Μητσογιάννης με τον Χουσένογλου. Αυγουστάδος σε πλάγιο. Ο Ρασίμογλου στην εκτέλεση του πλάγιου για τον Χουσένογλου. Γεωργιάδης. Να το λάθος εκεί, προλαβαίνει τελικά. Ο τερματοφύλακας βγήκε έγκαιρα. Ο Μπαμπούρης μπαλακόντρα στον Γεωργιάδη για να καταλήξει out τελικά. Το 0-2 παραμένει ωστόσο για την ομάδα των νέων της Δράμας επί της Εξάνδης για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος των ενώσεων. Θυμίζουμε ότι η πρώτη αγωνιστική ομάδα της Δράμας επικράτησε στη Χαλκιδική με το Εύρη 1-9. Πολύ καλό υλικό, πολύ καλό ταλέντο και αυτή τη χρονιά για την ομάδα των νέων και των παιδών της Δράμας. Παμπούρης. Θωμόγλου. Παραπίσω εκεί που Ρασίμογλου διώχνει σε πλάγιο. Έχουμε άλλη μια αλλαγή, βγαίνει ο Γεωργιάδης. Κούτκας είναι out την παρά. Ενώ ο Κούτκας δεν ακολούθησε γιατί θεώρησε ότι είναι corner. Ωστόσο ο βοηθός είχε αντίθετη άποψη, έδωσε out. Να δούμε ποιος έχει μπει στο παιχνίδι στη θέση του Γεωργιάδη. Το νούμερο 18, ο Ζαμπουρίδης είναι. Με τον Αθανασιάδη στην εκτέλεση του πλάγιου. Αθανασιάδης και πάλι. Κρατάει την μπάλα, θα κάνει και το σουτ καταλήγοντας out. Ο Γιάννης Παρασκευάς από μακρινή. Αθανασιάδης. Λυκίδης με Αθανασιάδη που προλαβαίνει. Λυκίδης δεν μπορεί ωστόσο, ο Οικονομίδης με τον Κούτκα. Κούτκας με τον Τάσιο. Θα βγάλει την σέντρα, χαμηλά κόρνερ. Με τον Λυκίδη στην εκτέλεση του κόρνερ. Πρωτοπούλα θα μπλοκάρει ο τερματοφύλακας των νέων της Εξάδης, θα γίνει το βολέ. Ζαμπουρίδης έβγαλε την μπάλα σε πλάγιο.
Παρασκευάς, παρακατέληξε out, προσπάθησε ο Σαντζαρίδης να γυρίσει την μπάλα, να καταφέρει με δύσκολη φάση βέβαια για τους γηπεδούχους. Λίγο πριν το φινάλε της αναμέτρησης, 0-2 ομάδα των νέων της Δράμας προείδη της Ξάνθης για την δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος των Ενώσεων. Η ομάδα της Δράμας σίγουρα ήταν πολύ καλύτερη της Ξάνθης και δίκαια παίρνει και αυτό το παιχνίδι, όπως και στη Χαλκιδική την πρώτη αγωνιστική με 9-1 είχε κερδίσει τη Χαλκιδική. Ενώ είχε άλλες 3-4 κλασικές ευκαιρίες να αυξήσει το σκόρυμα των νέων. Εδώ έχουμε και τρίτη αλλαγή. Εδώ στα κλειδιά πάνε ανοίξει εδώ μας. Σέντος. Τα ακούς όλα. Σπαρά. Καλαγιαλίδη, όλα. Ανεβρώτα, θα γίνουμε θέατρα δηλαδή. Λες και δεν είμαστε, τράγια. Αθανασιάδης από πλάγια. Θα γυρίσει ωραία. Πλασέ, Κούτκας. Παρέρχεται πολύ πλάγια. Ωστόσο, επιμένουν παίχτες με τον Τάσιο να σουτάρει. Βρήκε το πόδι εκεί του και με τον τραυματισμό του Χουσένογλου. Με διακοπή στο παιχνίδι. Ο Χουσένογλου που σηκώθηκε και έτσι θα δοθεί συνέχεια στο παιχνίδι λίγο πριν το φινάλι της αναμέτρησης, 0-2 το αποτέλεσμα για την ομάδα των νέων της Δράμας επί της Ξάνθης για την δεύτερη αγωνιστική. Οικονομίδης πολύ ψηλά, Αθανασιάδης, εντυπωσιακό το όρμα του νεαρού. Παρασκευάς, Αθανασιάδης, πολύ ωραία προσπάθειά του με τον Φραγκούλη σε πλάγιο. Πιστεύω ότι ο Ψωμοπουλός, ο διαιτητής της αναμέτρησης, ο Καβαλιώτης, δεν θα αρχίσει να σφυρίξει τη λέξη της αναμέτρησης. Με τον Αθανασιάδη πίσω, Οικονομίδης το 1-2 εκεί με το πλάγιο, Φραγκούλης. Ζαμπουρίδης το τέλει. Θα βρει τον Μουζετίνοφ. Οικονομίδης. Νέο πλάγιο από τον Τσιρίδη. Μουζετίνοφ. Αθανασιάδης. Με τον Κούτκα. Μπάλα που μακρύνεται, ο Ζαμπουρίδης προσπάθησε να βγάλει τη σέντρα. Πούλας, Μουζετίνοφ. Αυγουστάτος απομακρύνε με τον Κούτκα. Τάσιος, η σέντρα διώχνει. Με τον Κουτσογιάννη, Αυγουστάτος. Κουτσογιάννης επιμένει και ο Αυγουστάτος βέβαια. Με τον Οικονομίδη πίσω. Παρασκευάς.
Κουτσογιάννης. Η μπάλα έρχεται στον Θωμόγλου για να κόψει ο Παρασκευάς. Αθανασιάδης προσπάθησε με τον Τσιρίδη εκεί. Στη συνέχεια ο Ζαμπουρίδης να κερδίσει το πλάγιο. Ο Γιάννης, πολύ καλή πάσα, κάθεται, βγαίνει ο Βεζιρίδης, σε μπλοκάρει. Εδώ δεν είναι, έχει χτυπήσει ο τερματοφύλακας της Δράμας των Νέων και στην προσπάθεια του Κουσένογλου. Τίποτα το ιδιαίτερο βέβαια για τον νεαρό τερματοφύλακα της ομάδας των νέων της Δράμας. Έχουν περάσει τα 90 λεπτά. 0-2 ομάδα των νέων της Δράμας. Έχει τον πρώτο λόγο στο παιχνίδι με τους νέους της Ξάνθης για τη δεύτερη αγωνιστική του Πρωταθλήματος των Ενώσεων, σε παιχνίδι νοκάουτ βέβαια. Αθανασιάδης Ζαμπουρίδης δεν πρόλαβε. Μουζετίνοφ. Με τον Οικονομίδη. Κουτσογιάννης, Αυγουστάτος. Θα καταλήξει σε πλάγιο. Το πλάγιο που εκτελείται. Οικονομίδης. Δεν μπορούσε ο Αθανασιάδης, η μπάλα θα κοντράρει, θα καταλήξει σε πλάγιο. Και τώρα το φινάλε, 0-2 τελικό αποτέλεσμα, πολύ καλή αποδόση των νεαρών παιχτών της Δράμας των Νέων και δίκαια βέβαια η επικράτηση με 0-2 του αντίστοιχου συγκροτήματος των νέων της Ξάνθης.